Οργισμένοι προσπαθούν να επιτεθούν στην 31χρονη γυναίκα που κατηγορείται για το θάνατο του 59χρονου συγγενή τους, μέλη της οικογένειάς του. Στα δικαστήρια του Ηρακλείου το κλίμα μυρίζει μπαρούτι και άνδρες της αστυνομίας προσπαθούν να φυγαδεύσουν την κατηγορούμενη, η οποία με ομόφωνη γνώμη, εισαγγελέα και ανακριτή, κρίνεται προφυλακιστέα με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Ο ισχυρισμός της κατηγορουμένης ήταν ότι δέχτηκε επίθεση, ξυλοδαρμό, με ένα μαχαίρι που ήταν εφοδιασμένο για άλλο λόγο, είχαν τσακωθεί το αμέσως προηγούμενο χρονικό διάστημα, το κρατούσε ακόμα μαζί της, όταν της επιτέθηκε το χρησιμοποίησε για να αμυνθεί με τα αποτελέσματα που γνωρίζετε. Το δικαστικό μέγαρο μετατρέπεται σε αρένα και προκειμένου να αποφύγουν τα χειρότερα οι αστυνομικοί, οδηγούν από άλλη έξοδο την 31χρονη στο περιπολικό. Είναι θήτης και θύμα μαζί. Θα ήθελα, αυτό είναι μια υπόθεση που δίνει την αφορμή να ξαναγυρίσουμε τα μάτια μας στους κοινωνικά αποκλεισμένους, τους οποίους η μοίρα τους επιφυλάσσει αυτό σαν, σαν τέλος. Ή στο χώμα θα πάνε ή στη φυλακή, όπως συνέβη με την κατηγορουμένη. Η κατηγορούμενη κατά την απολογία της, σύμφωνα με τον συνηγορό της, υποστήριξε ότι εκείνο το βράδυ διαπληκτίστηκε με τον 59χρονο, του έσκισε με ένα μικρό μαχαίρι το λάστιχο του αυτοκινήτου και όταν ο ίδιος το αντιλήφθηκε έτρεξε για να της επιτεθεί. Τότε, σύμφωνα με την ίδια και ευρισκόμενη σε άμυνα, όπως ισχυρίστηκε, χτύπησε με το μαχαίρι τον 59χρονο που λίγη ώρα αργότερα μέσα στο χειρουργείο άφηνε την τελευταία του πνοή. Όταν κατάλαβε ότι είχε σκάσει το λάστιχό του, την ακολούθησε να τη ζητήσει το λόγο, της επιτέθηκε. Αυτή ούτε καν είχε προλάβει να αφήσει ούτε το τσιγάρο που την είχε προμηθεύσει, ούτε το μαχαίρι. Μπήκε στη μέση και ο σύντροφός της, έφαγε κι αυτός μία μαχαιριά. Μία μαχαιριά και έξω ήταν. Σε ό,τι αφορά το φωνικό μαχαίρι που ακόμη δεν έχει βρεθεί, η 31χρονη, σύμφωνα με τον συνήγορό της, το είχε μαζί της για λόγους ασφαλείας γενικότερα. Έμενε στο δρόμο, δεν είχε σταθερό κατάλημα, στο νεκροταφείο. Σε περίπτωση που κάποιος της επιτεθεί, να είχε να προφυλαχθεί. Στους ισχυρισμούς της 31χρονης απάντησαν μέλη της οικογένειας του θύματος. Οι δυο του κόρες από τον πρώτο και μοναδικό του γάμο υποστήριξαν ότι ο πατέρας τους δεν ήταν βίαιος, αγαπούσε τα παιδιά του, είχε στηρίξει επί χρόνια την 31χρονη, ακόμη και με την αναγνώριση του 13χρονου σήμερα αγοριού που είχε η κατηγορούμενη από άλλη σχέση της και πάλευε εδώ και καιρό μετά το χωρισμό τους να πάρει πίσω τα 4 βιολογικά παιδιά με την 31χρονη, αλλά και το 13χρονο που αναγνώρισε, τα οποία βρίσκονται τα τελευταία χρόνια σε ίδρυμα. Και ο άνθρωπος βρέθηκε στο συμβάν, 8 και 2 την κάλεσε για να της πει μ' απ' έξω. Και 8 και 10 κάλεσε μόνος του το ΕΚΑΒ. Έχω το τηλέφωνό του. Πόσοι 8 λεπτά ήταν τυχαίο, γίνεται σε 8 λεπτά να διαπληκτίστηκαν, να δεν πρόλαβε να φτάσει. Και να την κακοποιήσει όπως ισχυρίζεται. Άσε που η Αλάνα είναι το λιγότερο 500 μέτρα και πάρκαρε το αμάξι του έξω στο βενζινάδικο. Ένας άνθρωπος υπολογίστε πόση ώρα θέλει να περπατήσει 500 μέτρα να φτάσει, να φάει τη μαχαιριά και να γυρίσει πίσω. Άρα δεν προλάβανε να διαπληκτιστούν. Και το ξύλο που λέει ότι έχει φάει, το έχει φάει από τον γκόμενό της. Την έβλεπα εδώ στα δικαστήρια όποτε ερχόμασταν για λόγους παλιούς. Ήταν σάπια από το ξύλο. Συγγενείς του θύματος σε δηλώσεις τους δεν έκρυψαν την απορία τους για το πώς η γυναίκα αυτή κατάφερε να τραυματίσει θανάσιμα τον 59χρονο, αφήνοντας αιχμές για δεύτερο άτομο που πιθανά τη βοήθησε, με τη σημείωση ότι ο ισχυρισμός της πως βρισκόταν σε άμυνα δεν έχει καμία πιθανότητα να ισχύει, τονίζοντας ότι η κατηγορούμενη που ενοχλούσε συχνά το θύμα και του ζητούσε το τελευταίο διάστημα τα κλειδιά ενός παλιού οχήματος για να το μετατρέψει σε στέγη, καθώς την έδιωχναν από το παράπηγμα που έμενε, είχε σχεδιάσει πριν τη συνάντησή τους τη δολοφονία του. Αυτός ο άνθρωπος ποτέ δεν μίσησε κανένα. Ακόμα και την Άννα Μαρία που του στέρισε τα παιδιά του που ήταν ό,τι πιο πολύτιμο είχε. Δεν τη μίσησε ποτέ. Πάντα προσπαθούσε να τη βοηθήσει. Και αυτό ήταν το ευχαριστώ. Τον μαχαίρωσε και τον έστειλε στον άλλο κόσμο καταδικάζοντας τα παιδιά της τα ίδια να μείνουν σε ένα ίδρυμα ορφανά.